Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Νεκροί και αγνοούμενοι από τη φωνική κακοκαιρία στη Θεσσαλία. Δραματικές προσπάθειες για την απελευθέρωση εγκλωβισμένων. Εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και δρόμους. Μεγάλες καταστροφές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκια. Αγώνας δρόμου από τις αρχές για να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Η απόδοση των νέων μέτρων στην Αττική θα καθορίσει την επιβολή ή όχι lockdown. Ο Αμερικανός πρέσβης μιλά στο Open για αναγκαίους συμβιβασμούς με την Τουρκία. Οι πρώτες επαφές Αθήνας-Άγκυρας με διαιτητή το Βερολίνο. Δύο νεκροί, δύο αγνοούμενοι, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι και βιβλικές καταστροφές είναι ο μέχρι στιγμής δραματικός απολογισμός της φοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Θεσσαλία. Η πόλη της Καρδίτσας, κυρίες και κύριοι, έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Οι κάτοικοι είναι αποκλεισμένοι, χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς τηλεπικοινωνίες. Ενώ ολική είναι η καταστροφή στις περιοχές των Φαρσάλων και του Αλμυρού Βόλου. Οι ώρες τρόμου και αγωνίας που έζησαν επί ώρες οι κάτοικοι, περικυκλωμένοι από τα ορμητικά νερά των χυμάρων, είναι συγκλονιστικές. Έχουμε συνδεθεί με την Αναστασία Αργυριάδου, η οποία βρίσκεται στο Μουζάκι, με τον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος είναι στην πόλη της Καρδίτσας, με τον Παναγιώτη Μανή στον Αλμυρό του Βόλου και την Ευλαμπία Ρεύη στην πολιτική προστασία. Θα ξεκινήσω με την Αναστασία στο Μουζάκι. Βλέπουμε πίσω σου το κέντρο υγείας, το μισό κτίριο έχει καταρρεύσει, έχει καταλήξει στο ρέμα και είναι ευτύχημα ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, διότι πρόλαβαν την τελευταία στιγμή να το εκενώσουν, Αναστασία. Γιάννη, είναι βιβλική καταστροφή εδώ στο Μουζάκι, όπως βλέπετε και εσείς. Εδώ ο ποταμός Πάμισος. Το ποτάμι ξαφνικά υπερχείλησε, το νερό έφτασε τα 4 μέτρα και κατάπιε στην κυριολεξία τον περιφερειακό δρόμο που υπήρχε εδώ και το πεζοδρόμιο. Υπήρχε πεζοδρόμιο με παγκάκια, πλακόστρωτα. Από ό,τι βλέπετε, πλέον δεν υπάρχει τίποτα. Άρχισε να καταραίει, όπως μου πανικάτηκε, και σιγά-σιγά το κτίριο, περίπου σε μία ώρα. Είχε πέσει στην κυριολεξία, ενώ πίσω θα δείτε και την γέφυρα, είναι η παλιά γέφυρα του Μουζακίου, όπου και αυτή έχει κοπεί στη μέση. Σημαντικές είναι οι ζημίες που έχει υποστεί και η καινούργια γέφυρα. Αγνοείται και μια γυναίκα εδώ στο Μουζάκι, μια 43χρονη, η φαρμακοποιός του χωριού, η οποία γύρω στις 8.30-9 έφυγε με το αυτοκίνητό της, επιχείρησε να περάσει από τη γέφυρα και να στρίψει αριστερά, νομίζοντας ότι υπήρχε δρόμος περιφερειακός. Ωστόσο, ξεγελάστηκε και τα ορμητικά νερά την παρέστηραν. Το αυτοκίνητό της βρέθηκε αρκετά μέτρα πιο κάτω. Η ίδια όμως ακόμη αγνοείται και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Ο δρόμος έχει κοπεί εδώ στην περιφερειακή, ναι, που ενώνει το Μουζάκι με τα διπλανά χωριά της Αριάνθης, τα οποία είναι στην κυριολεξία αποκομμένα και δεν μπορεί να φτάσει κανείς στο σημείο. Μιλούσαμε πριν με τον Δήμαρχο, ο οποίος μας έλεγε ότι δεν είχε καταφέρει ούτε και ο ίδιος, δεν είχε πρόσβαση να φτάσει σε αρκετά από τα χωριά της περιοχής, να δει τι συμβαίνει εκεί, ποιες είναι οι ζημιές. Πάντως, σχεδόν σε όλα τα σπίτια στην Αργυθέα έχουν υποστεί ζημιές, για να πούμε σωστά την περιοχή. Λοιπόν, και Αναστασία, βλέποντας κανείς την εικόνα αυτή με το κέντρο υγείας πίσω σου, το οποίο έχει καταρρεύσει, κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά που δεν θρηνήσαμε θύματα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, πριν προχωρήσουμε στους άλλους συναδέλφους, να παρακολουθήσουμε το χρονικό της μεγάλης καταστροφής. Έσπασε το ποτάμι και μπήκε όλο μέσα. Το αυτοκίνητο μόλις έφυγε. Νύχτα κόλαση έζησαν οι κάτοικοι της Θεσσαλίας που χτυπήθηκε από τη φωνική κακοκαιρία. Και αυτοί είναι εγκατζωμένοι στο δέντρο. Δύο συνανθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους από το καταστροφικό πέρασμα του Ιανού. Μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Βασιλή Φαρσάλων καλούσε μάταια σε βοήθεια εγκλωβισμένη στο σπίτι της, αλλά η προσέγγιση ήταν αδύνατη με αποτέλεσμα να πνιγεί από τα ορμητικά νερά. Φώναζε βοήθεια και δεν μπορούσα να πάω γιατί εδώ ήταν, τι να σου πω, πολύ, πολύ νερό. Έμαθα μετά η κόρη της το πρωί, της είπε Βίκη πνίγομαι, βοήθεια, κόπηκε το τηλέφωνο μετά όπως κόπηκε το δικό μου βέβαια. Και χάθηκε μετά η φωνή.
Ήμασταν έξω στη βεράντα. Ναι. Καμιά φορά άρχισαν να χτυπούσαν καμπάνες. Λένε άντρες, γιατί χτυπάνε καμπάνες τέτοια ώρα. Έβρεχε πολύ. Οπότε να κάνουμε έτσι, βλέπω ένα πράγμα μπήκε όλο μέσα στο σπίτι. Μα ήταν το νερό μέχρι εδώ. Και αν καθόμουν κι άλλο, θα πνιγόμουν κι εγώ. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε στην Καρδίτσα 63χρονος κτηνοτρόφος από συνεργεία της πυροσβεστικής και τον γιο του, ο οποίος τον αναζητούσε αφού από χθες το βράδυ δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο, είναι στο δρόμο που οδηγεί προς την Καρδίτσα. Έχουμε εγκλωβιστεί κι εμείς σε αυτό το σημείο εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε πίσω ούτε μπροστά. Ώρες αγωνίας για 40χρονη που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό της από τον Μπάμισο ποταμό στο Μουζάκι, την ώρα που επιχειρούσε να περάσει το ρέμα. Το αυτοκίνητό της εντοπίστηκε, αλλά ίδια αγνοείται από χθες το βράδυ, που η περιοχή βρέθηκε στο έλεος της Θεομηνίας. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν ότι θα χτυπήσει η κακοκαιρία ο Λιανός στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλία, στο Μουζάκι. Εικόνες αποκάλυψης έζησαν και στον Αλμυρό Βόλου. Κρεμάστηκαν από δέντρο για να σωθούν τρεις εργαζόμενοι που εγκλωβίστηκαν στο χωριό Ξηριά στον Αλμυρό. Επιστρέφοντας από τη δουλειά τους σε εργοτάξιο, παρασύρθηκαν από χήμαρο, αφού νωρίτερα έσπασε γέφυρα στην περιοχή, με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να παρασύρουν το αυτοκίνητό τους. Εάν ήταν στο αυτοκίνητο, δεν θα είχαν πνιγεί. Πάει, έφυγε. Το αυτοκίνητο έφυγε. Okay. Και αυτοί είναι εργαζομένοι στο δέντρο. Μετά από 10 και πλέον ώρες προσπαθειών, δύο ερπιστριοφόρα και μία μπουλντόζα κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο και να τους απεγκλωβίσουν. Δύο προλάβανε και ανεβήκανε πάνω στο δέντρο. Ο αδερφός μου στην αρχή ήταν πάνω σε ένα θάμνη. Μετά από αρκετή ώρα εκείνη που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: «Αδερφέ, σε χαιρετώ». Καταλαβαίνετε ότι σε την ψυχολογική κατάσταση εκείνη την ώρα και εκείνος και εγώ. Αλλά είχε κουράγιο, ήταν και οι τρεις παλικάρια. Μεγάλη, πολύ δύσκολη επιχείρηση. Οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι ήταν από τις 4 η ώρα και απεγκλωβίστηκαν 3 η ώρα. Εγκλωβίστηκε και η κοπέλα, η οποία ήταν στην οροφή του αυτοκινήτου. Συγκλονίζουν οι εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης ηλικιωμένου με βάρκα στον Σταυρό Φαρσάλων. Το πρωί του Σαββάτου, άνδρες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητό του μέσα σε μια τεράστια λίμνη νερού. Στο βίντεο ντοκουμέντο από την περιοχή των Τρικάλων φαίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες διάσωσης κατοίκου της Παλαιοκαριάς, μερικά εκατοστά πάνω από τον χήμαρο που απειλεί να τον καταπιεί. Κουράστηκε! Είχε πολλές ώρες, ναι. Ο άντρας βρισκόταν ανεβασμένος σε κορμό δέντρου. Κυρίες και κύριοι, έχουμε συνδεθεί και με τη Γεωργία Λαγού, η οποία βρίσκεται στην Κεφαλονιά, στην Αγία Εφημεία, όπου όπως βλέπετε έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες καταστροφές. Όμως θα επιμείνουμε, θα μείνουμε στην Καρδίτσα, διότι ολόκληρη η πόλη, όπως θα ακούσετε τώρα από τον συνάδελφο, τον Χρήστο Νικολαίδη, έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, χωρίς τηλεπικοινωνίες. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πού ακριβώς βρίσκεσαι, Χρήστο? Καλησπέρα σας από την Καρδίτσα. Βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό. Υπάρχει, από τα τέσσερα... υπάρχει δυσκολία με τις επικοινωνίες. Και διακόπτεται η μετάδοση. Βλέπουμε εδώ εικόνες οι οποίες είναι συγκλονιστικές. Έχει καταρρεύσει ο τείχος του σπιτιού. Είναι απίστευτο αυτό που αντικρίζουμε. Θα αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον Χρήστο τον Νικολαίδη. Να πάμε όμως εμείς εντωμεταξύ στον συνάδελφο τον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος είναι στον Αλμυρό του Βόλου, όπου το είδαμε προηγουμένως στο βίντεο, τρεις εργαζόμενοι εκεί για να γλιτώσουν από τα ορμητικά νερά του χυμάρου, πιάστηκαν από το δέντρο, από τα κλαδιά του δέντρου και έτσι κατάφεραν να γλιτώσουν τις ζωές τους. Γιάννη, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, λίγο έξω από τον Αλμυρό Βόλου, μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν δρόμος, όπως μπορείτε να δείτε, με τη βοήθεια του Θοδωρή Μαραντίδη. Άλλωστε, αδιάψευστος μάρτυρας είναι η άσφαλτος που ήταν εδώ. Ο δρόμος αυτός οδηγούσε στον Άγιο Νικόλαο και σε διάφορα άλλα χωριά της περιοχής. Μπορείτε να δείτε, θα με ακολουθήσει ο Θοδωρής Μαραντίδης. Ήταν τόση μεγάλη η ορμή του χυμάρου. Μιλάμε για αυτό το χύμαρο που μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή, που είναι τόσο μεγάλο η ορμή του, ακόμη και αυτή την ώρα, σχεδόν 24 ώρες μετά την κακοκαιρία που έμπλεξε εδώ την περιοχή, που παρέσυρε πέτρες, κορμούς δέντρων, άσφαλτο, χώμα και άλλα φερτά υλικά, που διέλυσε στην ουσία, βλέπετε, τις τσιμεντόπλακες από τη γέφυρα που οδηγούν σε διάφορα άλλα χωριά. Όπως μας έλεγαν πριν από λίγο εδώ οι κάτοικοι, τρία χωριά έχουν αποκοπεί τελείως από το κεντρικό δήμο. Πρόκειται για τα χωριά τους οικισμούς Ανάβρα, Νεράιδα και Ανθότοπος, με 600 κατοίκους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα, νερό και
γίνεται προσπάθεια με διάφορους τρόπους, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με μπουλντόζες, μέσα αγροτικών δρόμων να πλησιάσουν άνθρωποι για να τους παράσχουν τρόφιμα. Γιατί έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες από χθες βράδυ όταν συνέβη αυτή η καταστροφή. Είναι ενδεικτικό, είναι τρία σημεία που είναι όπως αυτά που σας δείχνει τώρα ο εικονολήπτης μας σε όλο τον Αλμυρό που έχουν τέτοια εικόνα. Σε πολλά ακόμα σημεία υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Καθώς ναι, μεν έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, αλλά το οδικό δίκτυο είναι εξαιρετικά άσχημο. Ενώ λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ, λίγα μέτρα μακριά από εδώ, όπως είπες και εσύ, είναι το σημείο που έδωσαν κυριολεκτικά δεκάωρη μάχη οι τρεις εργαζόμενοι, προκειμένου να μείνουν ζωντανοί. Γιατί παρασύρθηκε το αυτοκίνητο από τα ορμητικά νερά, από αυτά τα ορμητικά νερά. Αναγκάστηκαν να πιαστούν από ένα δέντρο περιμένοντας επί 10 ώρες βοήθεια, έως ότου καταφέρει ένα τρακτέρ και ένα αγροτικό μηχάνημα και μία μπουλντόζα να πλησιάσει και να τους απεγκλωβίσει σόους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ενημέρωση κυβερνητικού κλιμακίου από τον Δήμαρχο στο Δημαρχείο Αλμυρού, προκειμένου να δουν τι γίνεται με τις ζημιές, και αυτό γιατί είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση που η καταγραφή των ζημιών αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες. Θα είναι ημέρες, αφού πολύ τα συνεργεία δύσκολη δεν νύχτα, ειδικά για τους το αποκλεισμένους της περιοχής, τους οποίους αναφέρθηκε ο συνάδελφος. Θα επιστρέψουμε στην Καρδίτσα, σε αυτή την συγκλονιστική πραγματικά εικόνα, την οποία βλέπουμε σε ζωντανή σύνδεση με τον Χρήστο τον Νικολαίδη. Με την εικόνα λοιπόν του τείχου να έχει καταρρεύσει, αυτό που βλέπετε είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Χρήστο. Ναι. Η αδυναμία και οι τεχνικές δυσκολίες που έχουμε στην επικοινωνία μας είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης που επικρατεί αυτή την ώρα στην Καρδίτσα, καθώς χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς υδροδότηση και με πολλά προβλήματα, τεράστια προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες. Και αυτό το κτίσμα το οποίο βλέπετε είναι ένα από τα τέσσερα τα οποία κατέρευσαν, υπέστησαν σημαντικές ζημιές, αλλά νομίζω ότι είναι και ενδεικτικό της σφοδρότητας της νεροποντής που είχαμε χθες από το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Εδώ η Καρδίτσα θυμίζει πραγματικά μια πόλη η οποία βρίσκεται υπό πολιορκία. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Περάσαμε και καταγράψαμε απίστευτες μαρτυρίες, όχι μόνο για τον τρόμο τον οποίο πέρασαν στη διάρκεια της νυχτερής νύχτας, της χθεσινής νύχτας, αλλά κυρίως για την πίκρα και την οργή που αισθάνονται, καθώς αισθάνονται ανυπεράσπιστοι απέναντι σε αυτή τη θεομηνία. Υπάρχουν τεράστιες ζημιές σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν τεράστιες ζημιές σε όλες τις ισόγειες κατοικίες και σε όλα τα υπόγεια της πόλης της Καρδίτσας, ενώ με πολύ μεγάλη δυσκολία θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν αυτές τις ζημιές μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το σημαντικό είναι να έρθει το ρεύμα, Χρήστο, ακριβώς, διότι αν δεν έρθει το ρεύμα δεν θα έχουν ούτε τηλέφωνο, θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση και έρχεται και η νύχτα. Οι κάτοικοι της Καρδίτσας κάνουν μια εναγώνια έκκληση προς την κυβέρνηση και προς όλους τους αρμόδιους φορείς να αποκατασταθεί το δυνατόν συντομότερο η ηλεκτροδότηση. Σε ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας εφόσον χρειαστεί. Πάμε να συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Φάνη Στάθη. Είναι ο δήμαρχος του Μουζακίου. Καλησπέρα, δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Πώς είναι η κατάσταση στο Μουζάκι? Καταρχήν, έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τις εικόνες αυτής της βιβλικής καταστροφής και με το κέντρο υγείας, το οποίο έχει καταρρεύσει κατά το ίμιση. Επίσης, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και αγωνία για την τύχη της γυναίκας της οποίας έχουν χαθεί τα ίχνη της. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το μέγεθος της καταστροφής, γιατί μιλάμε πλέον για μια βιβλική, για μια ολική καταστροφή στο Δήμο Μουζακίου. Φυσικά, πρώτο μέλημά μας ήταν και είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, να μην έχει χαθεί ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς, γινόμαστε απεσιόδοξοι με το θέμα της αγνοούμενης, γιατί έχει βρεθεί το αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει βρεθεί η γυναίκα. Είναι η φαρμακοποιός του Μουζακίου η κυρία αυτή, η οποία ήταν μόνη της στο αυτοκίνητο. Τι έχετε μάθει, δήμαρχε? Οι πληροφορίες μας λένε ότι ήταν μόνη της στο αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει κάποια οικογένεια ή κάποιος άνθρωπος που ψάχνει να δει και κάποιον δικό του. Όλοι από τις πληροφορίες που έχουμε και σήμερα που ξημέρωσε μια καλύτερη μέρα, όλοι οι άνθρωποι έχουν τους δικούς τους. Βέβαια υπάρχουν εγκλωβισμένοι, αλλά δεν υπάρχουν αγνοούμενοι με την έννοια ότι ψάχνει κάποιος να βρει αναγωνίως σε έναν δικό του. Άρα νομίζω ότι μιλάμε μόνο για Εσείς έχετε ρεύμα, δήμαρχε, στο Μουζάκι?
Ναι, ναι, ναι. Εμείς αποκαταστήσαμε το μισό Μουζάκι, τη μισή Κομόπολη. Όπως καταλαβαίνετε, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι μεταξύ μας συμμεριζόμαστε, οπότε ο ένας με τον άλλον μπορεί να βοηθηθεί κιόλας από τη στιγμή. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Αργυθέας, τον κύριο Ανδρέα Στεργίου. Καλησπέρα σας, κύριε Στεργίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή σας? Υπάρχουν αποκλεισμένοι οικισμοί, χωριά? Τι αντιμετωπίζετε? Η κατάσταση είναι δραματική, ακριβώς όπως είπε και ο φίλος του συνάδελφος, ο Φάνης Στάθης, ο Δήμαρχος Μουζακίου, ο οποίος και αυτός περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Έτσι και η ορεινή περιοχή της Αργυθέας, η οποία συνδέεται άμεσα με το Δήμο Μουζακίου, έχει γιγαντιά προβλήματα, καθώς έχει καταρρεύσει το οδικό δίκτυο στους δύο κεντρικούς άξονες που συνδέουν το Μουζάκι με την Ανατολική Αργυθέα και το Μουζάκι με τη Δυτική Αργυθέα και την περιοχή του Αγελώου. Το οδικό δίκτυο δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι πλέον δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να περάσει αυτοκίνητο. Η πρόσβαση έχει αποκλειστεί. Πλέον προσπαθούμε να δώσουμε διόδους από τους όμορους νομούς Τρικάλων, Ετωλοκαρνανίας και Άρτας και Βρυτανίας. Δυστυχώς τα χωριά έχουν παραμείνει αποκλεισμένα καθώς έχουν καταρρεύσει γέφυρες και δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Είναι ακόμα καλά οι κάτοικοι των χωριών? Έχετε επικοινωνήσει μαζί τους? Υπάρχουν προβλήματα, ανησυχία? Τι συμβαίνει? Το θετικό μέχρι στιγμής είναι ότι δεν υπάρχει σε μας κάποιο θύμα ή κάποιος τραυματισμός ή κάποιους αγνοούμενους. Ωστόσο, έχουμε το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, είναι το θέμα με την ηλεκτροδότηση. Απευθύνω έκκληση. Πρέπει κατεπηγόντως, με βοήθεια από το γειτονικό νομό Άρτας, να αποκατασταθεί κατεπηγόντως το δίκτυο ηλεκτρισμού στην περιοχή, καθώς έχουν καταρρεύσει και τις επικοινωνίες και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Κατανοητό. Που είναι εγκατελειμμένοι αυτή τη στιγμή και έχουν μείνει σε σημεία που... Πώς μιλάτε με τους κατοίκους των χωριών αυτών, Δήμαρχε? Τα τηλέφωνα τα σταθερά προφανώς δεν λειτουργούν. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν μπαταρία ακόμη στο κινητό τους? Πώς γίνεται η επικοινωνία? Ακριβώς έτσι, και κατά διαστήματα έρχεται το σήμα των κάποιων τηλεφωνικών εταιριών και φεύγει. Πολύ δύσκολο. Έχουμε την ευκαιρία και επικοινωνούμε δυστυχώς. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Καλό κουράγιο. Είναι δραματική, δραματική. Ακούμε την έκκλησή σας και ελπίζω ότι την ακούν και οι αρμόδιοι. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ελάτε να συνδεθούμε και να δούμε κάτι απίστευτο. Αυτό που βλέπετε εδώ στην οθόνη, στη σύνδεση με τον Νίκο Σαλέπη, τον δημοσιογράφο του Τρίκαλα Όλα, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Μεγάλα Καλύβια, δεν είναι λίμνη. Είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες έχουν πλημμυρίσει. Τα λέω σωστά, Νίκο? Σωστά, σωστά. Βρισκόμαστε ανάμεσα στα χωριά Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων και Μαγούλα Καρδίτσας, όπου εδώ εστιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής. 12.000 στρέμματα υπάρχουν ανάμεσα στα δύο αυτά αγροκτήματα εδώ στην περιοχή και έχουν πλημμυρίσει όλα από τα νερά, τα αρμετικά νερά του Πάμισου. Από χθες το βράδυ άρχισε το πρόβλημα ουσιαστικά. Και σήμερα το πρωί συνεχίζεται, αλλά και μέχρι αυτή την ώρα έχουν υποχωρήσει λίγο τα νερά. Επίσης, η περιοχή έχει και ένα άλλο ποταμάκι στην περιοχή ανάμεσα και Μεγάλα Καλύβια και Μουριά, το οποίο έχει πλημμυρίσει και αυτό, και όλα τα νερά έρχονται από την πλευρά του Πάμισου. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η περιοχή να υποστεί την πλημμύρα. Επίσης, οι εκτάσεις είναι όλες καλλιεργήσιμες. Αυτή τη στιγμή γινόταν η συγκομιδή από το παπάκι. Ήταν καλλιεργήσιμες, θα έλεγα, διότι πλέον έτσι όπως έχει γίνει η εικόνα την οποία βλέπουμε, πρόκειται για ολοσχερή καταστροφή. Επίσης, χθες το βράδυ, μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες, έχουν πνιγεί και εγωπρόβατα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες εδώ στην περιοχή. Έχουν χαθεί πάρα πολλές ζωοτροφές και άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές. Το ευτύχημα είναι ότι δεν έχουν μεθρυνήσει εδώ στην περιοχή μας κάποιο θύμα ή να έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια. Το πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή του Μουζακίου, στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου. Τώρα τα νερά αρχίζουν να αναπέφτουν, όπως βλέπετε εδώ. Είναι πραγματικά μια θάλασσα σχέση. Νίκο, όπως τα λες, σε ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεσή μας. Κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε τώρα με την κυρία Θεοδώρα Τόμαρα. Είναι η μητέρα μιας εγκλωβισμένης, από ό,τι με ειδοποιούν. Καλησπέρα σας, κυρία Τόμαρα. Ναι, καλησπέρα σας. Τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρίσκεται από το παιδί σας? Από χθες το απόγευμα στις 5 η ώρα έχουν εγκλωβιστεί. Μεταξύ
Από Μουζάκι πήγαιναν για, το, για τα άγραφα, στο Τροβάτο τα παιδιά. Ναι. Κατεβήκανε να γράψουν φάρμακα και εγκλωβιστήκανε 21 χιλιόμετρα μετά το Μουζάκι. Κάπου εκεί σε μια τσουκνίδα Βρύση λέγεται. Είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Πού διανυκτέρευσαν, τι, τι μαθαίνετε. Διανυκτέρευσαν στο αυτοκίνητο όλη τη νύχτα. Δεν είναι δύσβατη η περιοχή, δηλαδή έχει κουπεί ο δρόμος και από τις δύο μεριές και δεν μπορούσαν. Ναι. Τι σας λένε, υπάρχει κίνδυνος από... Φύγανε, ναι. Φύγανε από μόνοι τους, πήραν απόφαση γιατί ήταν και άλλα δύο αυτοκίνητα εκεί, ναι. Και βγήκανε στο χωριό Πετρίλια. Ναι. Και έχουν μείνει τώρα στα Πετρίλια. Ο άνθρωπος πρέπει να πάρει τα φάρμακά του γιατί είναι νευροπαθής. Καταλαβαίνω. Πολύ δύσκολο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί δεν είχαν και τα παιδιά και τηλέφωνο, κινητό, λοιπόν, δεν είχαν καν μπαταρία. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Ελπίζω να δοθεί γρήγορα λύση, γιατί καταλαβαίνουμε και τον επίγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης λόγω του ασθενούς. Δεν θέλει ο άνθρωπος να πάρει το φάρμακο γιατί είναι νευροπαθής και θα χάσει τον εφρότα αν δεν πάρει το φάρμακο απόψε. Καλή δύναμη και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Εικόνες αποκάλυψης έφερε στο φως η σημερινή ημέρα μετά το ανελαίτητο σφυροκόπημα της κακοκαιρίας. Οι καταστροφές, όπως θα δείτε, σε σπίτια, σε καταστήματα, σε καλλιέργειες, είναι ανυπολόγιστες και τα στιγμιότυπα που κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός είναι συνταρακτικά. Με μέσα δεν έμεινε τίποτα. Πώς θα ξεκινήσουμε από το μηδέν? Αν καθόμουν κι άλλο, θα πνιγόμουν κι εγώ. Δες, καταστροφή. Η θεομηνία έφερε την καταστροφή. Το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύπτει το μέγεθός της. Η Θεσσαλία αλλά και η Μαγνησία χτυπήθηκε ανελέτα. Οι κάτοικοι της μετρούν τις πληγές τους. Αυτό έγινε μέσα σε ένα μισάωρο. Τα χωράδια πάνε, τελείωσαμε. Τα μηχανήματα τα πήρε όλα. Πώς θα ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν? Η στάθμη του νερού έφτασε το 1,5 μέτρο. Στο συγκεκριμένο σπίτι όλα έχουν καταστραφεί. Δεν ξέρω πού θα πάμε, δεν ξέρω πού θα κοιμάμε. Δεν έχουμε ούτε ρούπα, ούτε τίποτα. Τίποτα όμως δεν είχε τελειώσει ακόμη. Ένας άνδρας θεωρεί ότι τα νερά έχουν υποχωρήσει, αλλά εγκλωβίζεται έξω από την πόλη της Καρδίτσας. Άνδρες της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό μόλις έχουν απεγκλωβίσει έναν άντρα που είχε μείνει μέσα στο αυτοκίνητό του και τον μετέφεραν στο ερπιστριοφόρο. Οι εικόνες από ψηλά μαρτυρούν την καταστροφή στο Μουζάκι. Ο ποταμός πάσιμος υπερχείλησε και η ορμητικότητα των νερών είχε ως αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα του περιφερειακού δρόμου να καταρρεύσει. Το κέντρο υγείας της Κωμόπολης καταστράφηκε. Η γέφυρα του Μουζακίου που τη συνδέει με την Καρδίτσα και τα υπόλοιπα χωριά δεν υπάρχει πια. Καταστροφές φυσικές παντού. Παντού, διακοινώσαμε το κέντρο υγείας γιατί το ποτάμι και το νερό έχει φάει όλο τον περιφερειακό δρόμο. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες και σε επιχειρήσεις. Θα γίνουν οι καταγραφές και θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Δρόμοι άνοιξαν στα δύο. Ο μεγάλος όγκος νερού παρέσυρε την παλιά γέφυρα στον Αλμυρό Βόλου, στην παλιά Εθνική Οδό. Τα φαινόμενα ήταν εντονότατα στην περιοχή του Αλμυρού με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα και να καταγράφονται σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας τεράστιες ζημιές στις υποδομές και στις καλλιέργειες. Όπου και να κοιτάξει κανείς βλέπει πλημμυρισμένες εκτάσεις, φέρτα υλικά στους δρόμους που πλέον έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Αυτοκίνητα αμεσοβυθισμένα. Η ορμή του νερού ήταν τόση που παρέσυρε μέχρι και μεγάλα μεταλλικά βιτία, σαν αυτά που βλέπετε από πίσω μου. Από μία αποθήκη βρέθηκαν περίπου 200 μέτρα μακρύτερα. Πιο πίσω αριστερά τώρα, πρόδρομος, μυρίνη, μακριχώρη εκεί μέσα, εκεί τώρα είναι το επίκεντρο, πάνε τα νερά εκεί μέσα. Κάτοικοι με φτιάρια στα χέρια παλέγουν απεγνωσμένα. Το φράγμα που έσπασε του ποταμού Ενιπέα πλημμύρισε και τον Ευρυπέα Φαρσάλων. Από το πρωί οι κάτοικοι κάνουν αντλήσεις υδάτων και προσπαθούν να σώσουν ό,τι απέμεινε από τις καλλιέργειες αλλά και τα ζώα τους. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Σπίτια και καλλιέργειες, κόποι μια ζωή βυθίστηκαν στα λασπόνερα. Έχουμε κλείσει δωμάτια. Θα πάμε φαγητό στους ανθρώπους. Οι κάτοικοι στην Υπέρια Φαρσάλων βρήκαν καταφύγιο στην εκκλησία του χωριού προκειμένου να σωθούν. Με το καροτσάκι ήρθα, είχε λίγο νερό. Ναι. Σε λίγο... Τι ώρα δηλαδή φτάσατε 8 εδώ? 8 η ώρα. Άλλοι τους πήραν τα παιδιά τους, άλλοι θα μείνουν εδώ. Τα δύσκολα αρχίζουν και τώρα. Άλλοι δημιούργησαν αυτοσχέδιες κατασκευές σε στέγες για να σωθούν. Στο χωριό Βασίλη Φαρσάλων το οδόστρωμα ξεριζώθηκε. Ο δρόμος όλος έπεσε πάνω στην αυλή και τα διέλυσε όλα. Τα περισσότερα σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ούτε φως τίποτα. Όλα είναι ένα μπάχαλο. Εδώ μέσα είναι γεμάτο νερό. Καταψύκτες ήταν όλοι αναποδηγυρισμένοι. Καρδίτσα και Φάρσαλα βρίσκονται από χθες χωρίς νερό, ηλεκτρικό και επικοινωνίες. Αναγκαίο είναι να έρθει το νερό.
και μετά το ρέμα, για να μπορέσουμε να πληθούμε, να πλύνουμε πράγματα, θα αρρωστήσουμε από τα μικρό. Οι εικόνες από την πλημμυρισμένη κοιλάδα Σπερχιού μιλούν από μόνες τους. Το νερό έχει καλύψει τα πάντα, πλημμυρισμένες εκτάσεις, κομμένοι δρόμοι, κατεστραμμένες περιουσίες. Το πέρασμα του Ιαννού από την ευρύτερη περιοχή του Λιανοκλαδίου και της Δυτικής Φθιώτιδας ήταν καταστροφικό. Νωρίς το πρωί στην περιοχή βρέθηκε ο Δήμαρχος Λαμιαίων, ο Χρήστος Ταϊκούρας και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σημεών. Οι υλικές ζημιές όμως μπορούν να διορθωθούν. Οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας όμως είναι αναντικατάστατες. Τα συλληπιτήριά τους για τα θύματα εξέφρασαν η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε ο Ιαννός και στα νησιά του Ιωνίου. Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, όπου τα συνεργεία του ΔΔΕ δίδουν μάχη με το χρόνο για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης πριν πέσει το σκοτάδι. Η επόμενη μέρα στον οικισμό Αγία Εφημία της Κεφαλονιάς βρίσκει τους κατοίκους αντιμέτωπους με σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Σε ορισμένα σημεία θάλασσα και στεριά έχουν γίνει ένα. Πολλά σκάφη και βάρκες βρίσκονται στον παραλιακό δρόμο. Ήταν κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Τα σπίτια πλημμυρίσανε όλα, όλα. Δηλαδή όσα σπίτια ήταν ισόγεια, υπόγεια κτλ. Δεν έμεινε σπίτι. Το δρόμο μεταξύ Σάμης και Αγίας Ευθυμίας είχε φτάσει το νερό περίπου 1,5 μέτρο. Αρκετές επιχειρήσεις δεν γλίτωσαν από τη μανία του νερού. Σπασμένα ρολά και κατεστραμμένες βιτρίνες μαρτυρούν την ορμή του νερού και τους φοδρούς ανέμους τις δύσκολες εκείνες ώρες που ο Ιαννός χτυπούσε το νησί. Μεγάλες καταστροφές και στο γραφικό χωριό της Άσου. Η καταστροφή είναι τεράστια στην Άσου. Να σας πω ότι είναι περίπου στο 1,5 με 2 μέτρα, είναι από τα φερτά υλικά χωσμένο όλο το κέντρο της Άσου. Εκτεταμένες ζημιές έχει υποστεί και το Αργοστόλι. Δεν είχαμε πρώτα απ' όλα ανθρώπινα θύματα. Δεύτερον, δεν είχαμε ζημιές σε κατοικίες. Πεσμένα υπόστεγα, βυθισμένες βάρκες, καταστροφές σε επιχειρήσεις και σπίτια και στην Ιθάκη. Το πέρασμα του Ιαννού άφησε πληγές στο νησί με τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις επικοινωνίες να παραμένουν. Βλέπετε πληγές. Και πιστεύω ότι δύσκολα θα υπολοθούν. Τρομερό το πρόβλημα σε όλο το δικό δίκτυο. Τρομερές καταστροφές στο Κιόνι και στις Φρίκες. Τρομερές καταστροφές σε επαγγελματίες, σε σπίτια, σε σχολεία. Τι να σας πω, δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Και στη Ζάκυνθο η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Ο Ιαννός χτύπησε με σφοδρότητα το νησί. Ο Ιαννός έφυγε από τα Επτάνης, άφησε όμως πίσω του πολλές καταστροφές. Πολλά από τα εκατοντάδες δέντρα τα οποία ξεριζώθηκαν έπεσαν πάνω σε στέγες σπιτιών και σε κολόνες της ΔΕΗ, βυθίζοντας ολόκληρες περιοχές στο σκοτάδι. Σε όλα τα νησιά του Ιωνίου τα συνεργεία έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της αποκατάστασης των καταστροφών και δίνουν μάχη με το χρόνο. Σύνδεση τώρα με την Κεφαλονιά και την Αγία Εφημία που αντιμετώπισε την καταστροφική μανία του κυκλώνα χθες το βράδυ. Είπαμε εκεί είναι η Γεωργία Λαγού. Γεωργία. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Κεφαλονιά, στην Αγία Εφημία, εδώ που πέρασε ο κυκλώνας και σάρωσε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή οι συνδέσεις τηλεπικοινωνίας είναι πολύ δύσκολες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να διακοπεί η σύνδεσή μας. Όμως με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Δημήτρη Ζαΐμη, μπορείτε να δείτε όλες τις εικόνες αποκάλυψης. Βιβλική καταστροφή, μας λένε οι κάτοικοι εδώ. Θέλω να σας πω, βλέπετε τώρα ότι δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς, λόγω όμως του σήματος, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Κάποιος μας είπε πως οι περιοχές έβησαν από το χάρτη. Εδώ, όπως βλέπετε, όλη η περιοχή έχει βυθιστεί στη λάσπη. Να σας πω επίσης πως εδώ και δύο μέρες δεν υπάρχει ρεύμα, αλλά δεν υπάρχει και νερό. Κάνουν μεγάλες προσπάθειες, οι ζημιές είναι μεγάλες, βιβλική καταστροφή. Βλέπετε κατοίκους να προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους. Φανταστείτε ότι η βροχόπτωση ήταν τόσο ισχυρή και σε συνδυασμό με τη μεγάλη ένταση των ανέμων δημιούργησε κυμάρους με λάσπες και φερτά υλικά. Επίσης έχουν σημειωθεί και εκατοντάδες πτώσεις δέντρων και κλαδιών.
βλέπετε τη λάσπη τώρα να είναι μέσα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Πριν από λίγη ώρα έγινε και η άρση απαγορευτικού, Γιάννη. Ήρθε το πρώτο πλοίο εδώ και οι πρώτες ενισχύσεις βοήθειας ήρθαν εδώ, όπου ήρθαν πυροσβεστικά οχήματα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ, όπου θα δουλεύουν νυχθημερών για να αποκαταστήσουν τις βλάβες και να βοηθήσουν εδώ τους κατοίκους στις περιοχές Σάμιο, που υπάρχει πρόβλημα εδώ στην Αγία Εφημία, στην Πύλαρο, αλλά και στον Άσο. Είναι απελπιστικό πάντως δύο ημέρες χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, από ό,τι μας είπε η Γεωργία Λαγού. Θα πάμε και στη Ζάκυνθο, στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, τον συνάδελφο, ο οποίος έχει δίπλα του τον Γιώργο Στασινόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη. Καλησπέρα. Ανδρέα, πώς είναι τα πράγματα στο νησί? Είναι καλύτερα από την Κεφαλονιά σε κάθε περίπτωση. Δεν έχουμε πλημμύρες στο νησί. Αυτό που έχουμε είναι διακοπές ρεύματος στο μεγαλύτερο τμήμα του νησιού. Και αυτό συνέβη γιατί φαίνεται πίσω, όπως βλέπετε, ένα δέντρο. Ο αέρας, οι σφοδροί και οι θυελώδεις άνεμοι ξερίζωσαν πολλά δέντρα, έριξαν κολόνες στις ΔΕΗ. Τα ίδια τα δέντρα έπεσαν πάνω σε κολόνες και σε καλώδια, με αποτέλεσμα να μην έχει ρεύμα ένα πολύ μεγάλο μέρος του νησιού εδώ και δύο ημέρες. Τα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ στο νησί είναι δύο. Μιλάμε για έξι άτομα, τα οποία είναι άϊπνα τρεις μέρες και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες, οι οποίες είναι πάρα πολλές ανά τη Ζάκυνθο. Ο κύριος Στασινόπουλος, να σας πω ότι πριν από λίγο, θα μας πει και την αφορμή με την οποία συνέβη αυτό, έκανε μια καταγγελία στη ΔΕΔΙΕ, την οποία, όπως ο ίδιος λέει, έχει ενημερώσει από τις 17 του μήνα για να ενισχυθούν τα εδώ συνεργεία. Μπορεί να μας πει ο κύριος Στασινόπουλος. Να μας πει, βεβαίως. Κάνατε μια καταγγελία. Ναι, καλησπέρα. Από την αρχή της, με το που περιμέναμε να έρθει αυτή η καταστροφή, είχαμε ενημερώσει εγγράφως σε όλα τα Ιόνια νησιά την ΔΕΔΙΕ, ώστε να τα ενισχύσει με συνεργεία. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και σήμερα, στείλαμε το πρωί έγγραφα στην Πάτρα και στα νότερα όργανα της ΔΕΔΙΕ, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλο το νησί τρεις μέρες τώρα... Δεν έχει φτάσει επιπλέον προσωπικό για να αποκαταστήσει τις βλάβες, αυτό λέτε, κύριε Περιφερειάρχα? Δυστυχώς, παρόλο που στείλαμε πάλι σήμερα έγγραφα, ήρθανε τώρα το απόγευμα τέσσερα άτομα από την Πάτρα. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Οι ζημιές είναι τεράστιες, γιατί και οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα με τα ψυγεία, αλλά και σπίτια, με ασθενείς που χρησιμοποιούν ιατρικά μηχανήματα, δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν. Και ήδη πάτε για δεύτερο 24ωρο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Θα συνδεθούμε με τον έπαρχο της Ιθάκης, τον κύριο Αθανάσιο Λιβιτσάνη, γιατί εκεί η κατάσταση είναι όντως δραματική από ό,τι μας έχουν μεταδώσει οι συνάδελφοι. Δύο μέρες χωρίς ρεύμα και νερό, κύριε Λιβιτσάνη. Καλησπέρα. Ακριβώς. Δεύτερο 24ωρο, χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο. Κοσμοτέ μας έχει εγκαταλείψει. Βέβαια, έχουν δώσει τα πάντα οι τοπικές αρχές, ο Δήμος εδώ, καλά το επαρχείο, δεν θέλω να μιλήσω για μας. Ναι. Η αστυνομία, το λιμεναρχείο, η πυροσβεστική. Η διακοπή της υδροδότησης οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ρεύμα για τα αντλιοστάσια, ή έχει χαλάσει και το δίκτυο η αγωγή σας? Δεν έχει χαλάσει το δίκτυο. Η διακοπή της υδροδότησης γίνεται κυρίως, το πρόβλημα υπάρχει κυρίως στη Βόρειο Ιθάκη, που έχει αθαλατώσεις και δεν μπορούν να δώσουν στα δίκτυα νερό. Μάλιστα. Και τώρα, αλλά ποια είναι η ενημέρωση, κύριε Επαρχέ, που έχετε? Πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, σας λένε σήμερα, από τον ΔΕΔΙΕ? Επειδή άκουσα και τον συνάδελφο, τον κύριο Στασινόπουλο, πριν, σήμερα εδέησε ο ΔΕΔΙΕ να φτάσει στην Ιθάκη. Σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, με τρεις-τέσσερις κολόνες που έχουν πέσει στην Νότιο Ιθάκη και τρεις-τέσσερις στη Βόρειο Ιθάκη, είναι απαράδεκτο να μην έχουν αποκαταστήσει τη βλάβη. Μάλιστα. Βέβαια, στην Ιθάκη με έναν υπάλληλο. Δεν γίνεται με τον κυκλώνα, γιατί ο κυκλώνας ήταν πόλεμος. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Λιβιτσάνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλες όμως καταστροφές, κυρίες και κύριοι. Είχαμε και στα λουτρά της ωραίας Ελένης, στην Κορινθία, ο συνάδελφος, ο Βασίλης Σπανός, θα μας ενημερώσει με το ρεπορτάζ του. Έχει γεμίσει κάτω όλο το υπόγειο. Λουτρά ωραίας Ελένης. Οχήματα του Δήμου Κορίνθου, εθελοντές και ιδιώτες προσπαθούν να απαντλήσουν τα νερά που έχουν πλημμυρίσει μεγάλο μέρος της περιοχής. 30 μέτρα από τη θάλασσα και πνιγόμαστε. Αποτύχει δεν υπήρξαν θύματα, μιας και η πλημμύρα χτύπησε νωρίς το πρωί. Τυχεροί μέσα στην ατυχία τους κάτοικοι προσπαθούν να διώξουν τα λασπόνερα μέσα από τα σπίτια τους. Αλλού με αντλίες νερού προσπαθούν να απομακρύνουν το νερό που έχει πλημμυρίσει υπόγειες κατοικίες. Έχει 3 μέτρα ύψος όταν κατέβεις κάτω. Και έχει γεμίσει τελείως.
Έτσι, 6 παρά 10 μας ξύπνησε η πεθερά μου που κοιμόταν από κάτω, ότι εισέρχονταν το νερό από μπροστά από την κυρία είσοδο. Κατεβήκαμε κάτω, βγάλαμε τη γυναίκα να ανέβει επάνω. Βρισκόμαστε σε μία από τις υπόγειες οικίες στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, το νερό έχει ξεπεράσει σε ύψος τα 2 μέτρα. Οτιδήποτε στο εσωτερικό του χώρου αυτού έχει καταστραφεί. Η βροχόπτωση στην περιοχή ξεκίνησε στις 3 περίπου τα ξημερώματα. Η ένταση της βροχής ήταν ισχυρή, όμως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα επακολουθούσε ξαφνικά λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Ένα ορμητικό χύμαρο κατέβηκε από το βουνό και μην μπορώντας να βρει διέξοδο προς τη θάλασσα, μπήκε ορμητικά μέσα στα σπίτια. Σταματούσε σταδιακά και ξανάρχιζε. Αλλά είχε τόσο πολύ δύναμη το νερό, με αποτέλεσμα να πηδήξει το μάρμαρο και να μπει μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, περισσότερα από 30 σπίτια γέμισαν με τόνους νερού που κατέβασε το απογυμνωμένο από δέντρα βουνό. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε το βουνό των Κεχριών. Μέχρι τις 22 Ιουλίου εκεί βρισκόταν το δάσος που συγκρατούσε τα νερά. Στις 22 Ιουλίου το δάσος κάηκε και στην επόμενη ισχυρή νεροποντή τα περισσότερα σπίτια εδώ στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης πλημμύρισαν. Από τη μανία του νερού δεν γλίτωσαν ούτε τα υπόγεια επιχειρήσεων και καταστημάτων, με τους επιχειρηματίες που πλήγησαν να κάνουν λόγο για ολική καταστροφή. Πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μπορεί και τριψήφιο νούμερο. Εγώ, επειδή έχω κρεπολίο, έχω θάλαμο με κρέατα, έχω διάφορα αναλώσιμα τα οποία είναι όλα κατάλληλα. Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι στα Λουτρά Ωραίας Ελένης, τέτοια καταστροφή είχαν να δουν για πάνω από 20 χρόνια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο κυκλώνας τις τελευταίες ώρες κατεβαίνει νοτιότερα. Ο Βασίλης Οσπανός ακολούθησε την πορεία του. Είναι τώρα στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας, όπου πέρασε πριν από λίγο, αν κρίνω από την εικόνα που βλέπω πίσω σου, Βασίλη. Η εικόνα, Γιάννη, είναι η εξής, πως αυτή την ώρα η βροχή έχει χαμηλή ένταση. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί το Λεωνίδιο, όπως ξέρεις, βρίσκεται σε φάση υψηλού κινδύνου από τις 1 η ώρα το απόγευμα, το μεσημέρι και μετά. Πίσω μου ακριβώς είναι το ρεύμα των Δαφνών. Είναι ένα από τα δύο σημεία όπου οι τοπικές αρχές έχουν ρίξει όλο το βάρος και όλο το ενδιαφέρον τους, καθώς εάν φουσκώσει το συγκεκριμένο ρεύμα, το οποίο βέβαια είναι αρκετά πλατή και διασχίζει το Λεωνίδιο, ενδεχομένως να δημιουργηθούν προβλήματα. Το δεύτερο μέρος που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους οι αρχές αυτή τη στιγμή είναι στην παραλία του Λεωνιδίου, και αυτό στην περίπτωση που αναπτυχθούν ισχυροί άνεμοι, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει στην περιοχή εδώ πέρα, ούτε φυσικά η βροχόπτωση είναι ας τέτοια ώστε να ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, και τις επόμενες βρισκόμαστε ώρες, σε πλήρη. Ναι. Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, συνεχίσει είναι ακόμη η συσκέψη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η επιφυλακή διατηρείται. Είναι χαρακτηριστικό του μεγέθους της Θεομηνίας ότι από χθες έγιναν 2.450 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο και πραγματοποιήθηκαν 896 απεγκλωβισμοί και διασώσεις. Η Ευλαμπία Ρέβη βρίσκεται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ευλαμπία. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η τρίτη έκτακτη σύσκεψη για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Σε αυτήν δεν θα συμμετέχει ο κύριος Χαρδαλιάς, καθώς έχει ήδη μεταβεί εκτάκτως στην Κεφαλονιά για να συντονίσει τις εργασίες αποκατάστασης. Αύριο θα πάει και στην Ιθάκη και μετά στη Ζάκυνθο. Να σου πω ότι στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων έχει σημάνει συναγερμός. Χαρακτηριστικά είναι αυτά τα στοιχεία που είπες, που είναι οι κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία που έγιναν, πρέπει να σου πω, οι περισσότερες μέσα στο τελευταίο 24ωρο, δηλαδή περισσότερες έγιναν χθες. 2.450 κλήσεις λοιπόν και 896 απεγκλωβισμοί και διασώσεις. Όπως μας λένε έμπειροι πυροσβέστες, μιλάμε για έναν αριθμό ρεκόρ, όμοιος του τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε μιλήσει με πυροσβέστες που επιχείρησαν στα σημεία και αυτό που μας περιέγραψαν, το βλέπουμε βέβαια και από τις εικόνες, είναι τρομακτικό. Μιλάμε για πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Μιλάμε για νερά τα οποία ήταν πολλών μέτρων. Μιλάμε Μάλιστα. για δρόμους που δεν υπήρχαν για να προσεγγίσουν. Μα το, και το μαρτυρούν είπαν, και οι εικόνες που μεταδίδουμε, Βλαμπία. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ σου. Τώρα μέτρα άμεσης ανακούφισης των πληγέντων, κατοίκων και επιχειρήσεων στις περιοχές που χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε στο Σπύρο Δημητρέλη. Σπύρο. Γιάννη, πρόκειται για 9 μέτρα. Πάμε να δούμε τα πιο σημαντικά από αυτά που ανακοίνωσε, όπως είπες και εσύ, το Υπουργείο Οικονομικών. Αναστέλλονται για 6 μήνες οι φορολογικές υποχρεώσεις για όλους τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν. Καταβάλλεται αμέσως ένα έκτακτο βοήθημα 600 ευρώ σε όλα τα νοικοκυριά που επλήγησαν για την άμεση αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών. 6.000 ευρώ επίδομα για επισκευή κατοικίας
σε κάθε νοικοκυριό που καταστράφηκε, που έπαθε ζημιές η κύρια κατοικία του. 5.000 ευρώ εφάπαξ ενίσχυση σε κάθε νοικοκυριό το οποίο επλήγει και 8.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των κτηρίων, για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει στα κτίρια, θα υπάρξει 60% επιδότηση από το κράτος και 40% άτοκο δάνειο για την σχετική δαπάνη, ενώ αναστέλλονται ή ρυθμίζονται σε συνεννόηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών οι δανειακές υποχρεώσεις των πληγέντων. Γιάννη. Ευχαριστώ τον Σπύρο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία του κυκλώνα τις αμέσως επόμενες ώρες, θα μας ενημερώσει αμέσως ο μετεωρολόγος μας, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Κλέαρχε. Καλησπέρα, Γιάννη. Οδηγούμαστε σιγά-σιγά λοιπόν στο τελευταίο στάδιο αυτής της πολύ ισχυρής κακοκαιρίας, που δυστυχώς άφησε πίσω της καταστροφές ακόμα και νεκρούς. Βλέπουμε χαρακτηριστικά στους μετεωρολογικούς μας χάρτες με τους χρωματισμούς. Είναι οι περιοχές που περιμένουμε τις έντονες βροχοπτώσεις από τις βραδινές ώρες και μετά. Δυτική Κρήτη λοιπόν. Κυρίως Χανιά βλέπω. Ακριβώς, Γιάννη. Ξεκινάει σιγά-σιγά λοιπόν το φαινόμενο και εξελίσσεται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και αύριο μέχρι και αργά το απόγευμα θα επηρεάσει αρκετές περιοχές του νησιού με ιδιαίτερη έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα όπου υπάρχει και πολύ αυξημένο σκέδιο για πλημμυρικά φαινόμενα. Ταυτόχρονα στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να δείξουμε προσοχή στους θυελλώδεις βοριάδες που θα αναπτυχθούν μέσα στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νοτιοδυτικά τμήματα. Δεν αποκλείεται να φτάσουμε 8-9 τοπικά ακόμη και 10 μποφόρ μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Από το απόγευμα και μετά πλέον μιλάμε για μια ουσιαστική βελτίωση του καιρού και η νέα εβδομάδα δεν θα θυμίσει κρίσιμες τίποτα. Λοιπόν οι επόμενες ώρες για την Κρήτη. Ακριβώς. Και ειδικά για τα Χανιά. Σε ευχαριστώ, Κλέαρχε. Όλο και πιο κοντά, κυρίες και κύριοι, φαντάζει ένα lockdown στην Αττική σε περίπτωση που δεν αποδώσουν τα νέα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό. Από Δευτέρα, ανώτατο όριο για συναθρήσεις καθίστανται τα 9 άτομα, ενώ σε γάμους και βαπτίσεις δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται περισσότερα από 20 άτομα. Συναγερμό έχει σημάνει στην κυβέρνηση η έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού στην Αττική και η αυστηροποίηση των μέτρων ήταν μονόδρομος. Από τα 4.084 ενεργά κρούσματα στη χώρα, τα 2.100 καταγράφονται στην Αττική. Έτσι, από τη Δευτέρα έως τις 4 Οκτωβρίου, το ανώτατο όριο συναθρήσεων είναι τα 9 άτομα, αναστέλλονται οι συναυλίες και οι προβολές σε κλειστούς κινηματογράφους, μέχρι 20 άτομα μπορούν να παραστούν σε γάμους, κηδείες και βαπτίσεις, καθίσταται υποχρεωτική η τηλεργασία για εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο 40%, ενώ θα λειτουργούν ξενοδοχεία καραντίνας θετικών ασυμπτωματικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Τα θέατρα δεν συμπεριλαμβάνονται παρά τις εισηγήσεις των ειδικών και θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους. Η κατάσταση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ξέφυγε τον Ιούλιο. Εάν γινόταν τότε κάτι πολύ πιο συστηματικό, χωρίς αυτές τις συγκεντρώσεις και όλοι με μάσκα, θα κρατιόταν αυτή. Αυτό το έκτακτο της κατάστασης, αυτή η προσοχή. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα θετικά κρούσματα σε μετανάστες που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Αττικής. Για τον λόγο αυτό, η έλεγχη του Δήμου Αθηναίων στις γειτονιές που ζουν κυρίως πρόσφυγες και μετανάστες θα είναι σαρωτική. Μέτρα που περιλαμβάνουν στοχευμένα τεστ, ειδική επικοινωνία με συγκεκριμένες ομάδες πολιτών. Θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε ιερέα στο χωριό Καβουράς του Δήμου Σαρονικού, ο οποίος είχε τελέσει τον αγιασμό και στο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Το σχολείο είναι υπό παρακολούθηση. Εμείς ως Δήμος τώρα το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε και μια απολύμανση, για τις προηγούμενες μέρες δεν μπορούσαμε μια και τα παιδιά, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει διασπορά. Πάντως, με απόφαση του Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαου, οι δύο εκκλησίες της περιοχής θα παραμείνουν κλειστές τις επόμενες ημέρες για προληπτικούς λόγους. Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε 15χρονη μαθήτρια στα Τρίκαλα, ενώ κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 24 σχολικές μονάδες της χώρας. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, κάποια σχολεία θα μείνουν κλειστά, ενώ σε κάποια άλλα θα κλείσουν μόνο τα τμήματα. Στην κορύφωσή τους φτάνουν οι παρασκηνιακές διεργασίες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας για τις κυρώσεις στην Τουρκία. Ο πρόεδρος Μακρόν, με κείμενό του στο Twitter, γραμμένο μάλιστα στην τουρκική γλώσσα, εκτίμησε ότι η Άγκυρα έλαβε το μήνυμα και ότι πλέον βρισκόμαστε κοντά σε διαδικασία διαλόγου. Ενώ Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες συντονισμένα επιδιώκουν να καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο άμεσα. Όλα δείχνουν πως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, με τη συμμετοχή τουλάχιστον στο ξεκίνημα και εκπροσώπου της Γερμανίας. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστή η ημερομηνία της πρώτης ουσιαστικής συζήτησης μεταξύ της Ελένης Σουρανή, του Ιμπραήμ Καλίν και του Γιάν Χέκερ εκ μέρους της Καγκελαρίου. Στο παρασκήνιο έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο η Άγγελα Μέρκελ, ο Μάικ Πομπέο αλλά και ο Εμμανουέλ Μακρόν,
τον οποίο ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε μόλις προχθές ανίκανο, που δεν ξέρει τι του γίνεται. Φυσικά η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Ο Γάλλος πρόεδρος και ξέρει καλά τι του γίνεται και ασκεί μεγάλη επιρροή μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο κύριος εισηγητής των οικονομικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, πράγμα που η Άγγελα Μέρκελ χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης προς τον Ερντογάν για να τον πείσει να κάνει υποχωρήσεις. Σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο του. Στο Αζαξιό στείλαμε ένα καθαρό μήνυμα προς την Τουρκία. Ας ξεκινήσουμε και πάλι έναν υπεύθυνο διάλογο, καλόπιστο και όχι αφελή. Το μήνυμα αυτό είναι επίσης και το μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου. Φαίνεται να έχει εισακουστεί. Ας προχωρήσουμε. Ο Ταγίπ Ερντογάν βέβαια συνεχίζει τις αυτοκρατορικούς στυλ παρεμβάσεις του, απευθυνόμενος κυρίως στο εσωτερικό το κρατήριο, που ακούει την αντιπολίτευση να χαρακτηρίζει μεγάλη υποχώρηση την αποχώρηση του ορού Τσρέις από την Ανατολική Μεσόγειο. Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirmek için attığımız her adım bu vizyonun birer yapı taşıdır. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda siyasi, askeri ve ekonomik olarak verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Πολλά θα κριθούν από την τελική στάση των Ευρωπαίων ηγετών στο θέμα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Η Ελλάδα δεν επιμένει στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στη σύνταξη καταλόγου και στη δημιουργία μηχανισμού επιβολής κυρώσεων, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η επιλογή ανήκει στην Τουρκία. Διάλογος με έμπρακτη ουσιαστική και άμεση αποκλιμάκωση ή κατάλογος κυρώσεων. Στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξεταστεί προσεκτικά η κατάσταση και θα εξαχθούν συμπεράσματα επί των οποίων θα βασιστούν οι μελλοντικές αποφάσεις. Η Τουρκία αν έχει περιθώριο να ασκεί πάλι αυτή την προκλητική πολιτική χωρίς να υποστεί κυρώσεις, θα το κάνει. Επομένως, πολύ σωστά η στάση μας είναι να ενημερώσουμε και να ειδοποιήσουμε τους Ευρωπαίους ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι πάντα μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι της Τουρκίας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία τη Δευτέρα επισκέπτεται για πρώτη φορά την Κύπρο μετά την εκλογή της, μίλησε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων για την επιθετική στάση του Ερντογάν, εκφράζοντας μια ευχή. Ευελπιστώ ότι η πρόσφατη θετική κίνηση της Τουρκίας για αποκλιμάκωση δεν έγινε με βάση βραχυπρόθεσμη σκοπιμότητα, αλλά είναι προϊόν σταθερής επιλογής. Λοιπόν, έχουν πέσει τώρα όλοι επάνω προκειμένου να είναι γρήγορες οι διεργασίες στο παρασκήνιο, να εξομαλυνθεί η κατάσταση εν ώψη της Συνόδου Κορυφής ερχόμενης εβδομάδας. Και οι Γερμανοί πιέζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο. Να ξεκινήσουμε με τον Παντελή, γιατί φαίνεται ότι για έναν επιπλέον λόγο άγχεται η κυρία Μέρκελ να βρεθεί γρήγορα λύση. Και αυτός έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι εκτεθειμένες οι γερμανικές τράπεζες στην τουρκική οικονομία, η οποία προφανώς και θα πληγεί εάν επιβληθούν κυρώσεις την ερχόμενη Πέμπτη, Παντελή. Συνολικά οι ευρωπαϊκές τράπεζες, με πρώτες τις ισπανικές, τις γαλλικές, τις βρετανικές και μετά τις γερμανικές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Spiegel που υπογράφει ο οικονομικός, ο διευθυντής του οικονομικού ρεπορτάζ της Spiegel και στηρίζεται σε στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, είναι πολύ δύσκολο οι Ευρωπαίοι να επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία, αλλά και πρέπει να στηρίξουν το τραπεζικό σύστημα της Τουρκίας, γιατί εμπλέκονται πάρα πολύ βαθιά σε αυτό το σύστημα με 154 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι τράπεζες της Ευρώπης φοβούνται ότι αν καταρρεύσει η οικονομία της Τουρκίας θα υπάρξει μεγάλος αντίκτυπος στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Θα έχουμε μία νέα κρίση. Θα σου πω μερικά στοιχεία. Οι ισπανικές τράπεζες, πρώτες από όλες, εμπλέκονται στην Τουρκία με δάνεια και επενδύσεις με 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πάνω από όλους τους άλλους. Χαρακτηριστικά, η ισπανική τράπεζα BBVA έχει το 50% της Guarantee Bank, της μεγαλύτερης τράπεζας της Τουρκίας. Η Γαλλία είναι μπλεκμένη στη Τουρκία με 25 δις. Η Βρετανία με 12 δισεκατομμύρια. Οι γερμανικές τράπεζες με δάνεια 11 δισεκατομμύρια. Και οι ιταλικές με 8,7 δις. Μάλιστα. Συνολικά το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης έχει δάνεια σε τουρκικές τράπεζες 154 δις. Μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό και γι' αυτό λέει η Βέλ ότι η Ευρωπαϊκή είναι πολύ δύσκολο με κυρώσεις
να αποκόψουν τις τράπεζες από τις αγορές. Μα Παντελή, για... όποιος είδε και άκουσε τα νούμερα τα οποία μας παρέθεσες, καταλαβαίνει ότι οι Ευρωπαίοι είναι προφανώς απρόθυμοι να επιβάλλουν κυρώσεις και να καταστρέψουν και τις επενδύσεις τις οποίες έχουν κάνει στην τουρκική οικονομία. Πριν ακριβώς πάμε στον Μιχάλη Ιγνατίου, κυρίες και κύριοι, έχει μια αποκλειστικότητα το Open σε αναγκαίους συμβιβασμούς με την Τουρκία, τους οποίους μάλιστα εκτιμά ότι είναι έτοιμη να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Αναφέρεται ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, ο Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος μίλησε στην Αλεξία Τασούλη. Ο Αμερικανός διπλωμάτης, ο οποίος μετήχε στο Φόρουμ της Ολυμπίας, αποκάλυψε επίσης ποιο ήταν το γεγονός που σήμανε συναγερμό στο ΝΑΤΟ για να αναλάβει πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης. Do you see that the escalation is going to be ever possible between the two countries? Because we're waiting for the exploratory talks, but they haven't been announced yet. I have absolutely no doubt that the Greek government, Prime Minister Mitsotakis, his cabinet are 100% committed to a diplomatic solution and are committed to the hard work and the compromises that will be necessary to see these issues resolved in a way that allows everybody to get the focus back to the economy, mm-hmm. to the pandemic, yes, okay. to moving this region forward. The U.S. government has spent a lot of time and energy on these Aegean and Eastern Mediterranean tensions over the past 2 months or so. I would much rather have my focus be on investment, economic recovery, defeating okay. the pandemic, how we work together. So I think we share an interest with the Prime Minister in that regard as well. During the summer, was it the time that the two countries were close to a serious accident? You had a serious accident in the collision between the Limnos and the Kamal Reis. I think that was a real wake-up call for everybody. It was clear to us that the Greek Navy captain involved, the captain of the Limnos, acted quickly to avert an even worse accident. Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με τον Μιχάλη Ιγνατίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια σημαντική εξέλιξη. Φαίνεται ότι θα πρέπει να περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα και στην Ελλάδα τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος προσφάτως είχε επισκεφθεί τη Λευκοσία, Μιχάλη. Ναι, καλησπέρα Γιάννη από την Ουάσιγκτον. Το State Department δεν επιβεβαιώνει ακόμα τις πληροφορίες, αλλά αυτές τις πληροφορίες είναι απόλυτα σωστές. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάικ Πομπέο, προγραμματίζει να επισκεφθεί η Θεσσαλονίκη και την Κρήτη από τις 27 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Θυμίζω, όπως είπες και εσύ, ότι πριν από μια εβδομάδα επισκέφθηκε την Λευκοσία. Στη Θεσσαλονίκη θα τον υποδεχτεί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, με τον οποίο θα έχει συνομιλήσει τα θέματα που άπτονται των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας που υπέγραψαν πέρυσι οι δύο υπουργοί στην Αθήνα. Βεβαίως και οι προκλήσεις της Τουρκίας είναι στην ατζέντα. Ναι. Και στην Κρήτη θα τον περιμένει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συνομιλίες και όχι μόνο. Ο κύριος Πομπέο θα επισκεφθεί φυσικά και τη βάση της Σούδας, η οποία εξελίσσεται πλέον στην πιο σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο για την Αμερική και το ΝΑΤΟ. Είναι πιο σημαντική από το Ιστιρλίκ, χωρίς καμία αμφιβολία. Με αυτή την επίσκεψη, Γιάννη, ο κύριος Πομπέο θέλει να δείξει πόσο σημαντική για τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και η Θεσσαλονίκη, όχι μόνο η Σούδα και η Κρήτη και άλλες περιοχές. Η Αμερική εστιάζει στη συμποτεύουσα και στην Αλεξανδρούπολη για να υποστηρίξει τα συμφέροντά της και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι το δείχνει σε αυτό το ανώτατο επίπεδο. Να μεταδώσουμε επίσης ότι ο κ. Πομπέο εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί και το Άγιο Όρος, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει αυτό. Mm-hmm. Είναι δύσκολο. Ως γνωστό, ο κ. Πομπέο ασκεί και εκκλησιαστική διπλωματία. Όσο και να προκαλεί εντύπωση, η επίσκεψη δεν φαίνεται να έχει άμεση σχέση με τις προκλήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται καθαρά για επίσκεψη που αφορά τις αμυντικές σχέσεις της Ελλάδας. Αλλά η συγκυρία είναι προφανής, βέβαια, Μιχάλη. Ναι, σίγουρα. Ναι. Άλλωστε, ο κ. Πομπέο δεν θα πάει στην Τουρκία μετά την Ελλάδα. Δεν προβλέπεται. Σημαντικό αυτό. Τουρκία, αλλά θα πάει σε δύο άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πριν επιστρέψει στην Ουάσιγκτον. Αλλά η παρουσία του και μόνο στην Ελλάδα αυτές τις κρίσιμες ώρες σίγουρα δείχνει και μια στήριξη στις προσπάθειες της κυβέρνησης για να οδηγηθούν η Αθήνα και η Άγκυρα σε διάλογο. Αν μου επιτρέπεις ακόμα δύο δευτερόλεπτα, οι Αμερικανοί ελπίζουν ότι μέχρι την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα θα υπάρξει συμφωνία για διάλογο.
Άλλωστε, υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Γερμανίας με όλα τα μέσα. Και ο κ. Πομπέο δήλωσε ότι και ο ίδιος είναι πολύ αφοσιωμένος στην προσπάθεια για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά και όλη η διπλωματική ομάδα, η δική του, συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Γιάννη. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη Ιγνατίου. Κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος εκφωνεί την ομιλία του στο φόρουμ, το οποίο έχει αντικαταστήσει τη διεθνή έκθεση, η οποία ακυρώθηκε φέτος λόγω κορονοϊού. Και πριν από λίγο άσκησε οξία προσωπική κριτική στον Πρωθυπουργό, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι εξαπάτησε τον ελληνικό λαό τόσο στα θέματα της οικονομίας, όσο και στο ζήτημα των Σκοπίων. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς δεν εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό μόνο στο μακεδονικό, αλλά και σε όσα του έταξαν για την οικονομία. Υποσχέθηκαν περισσότερες δουλειές και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Και πριν καν μας συναντήσει η πανδημία, έφεραν τη χώρα στην ύφεση. Στο τέταρτο τρίμηνο του 19 και στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Και όταν πια ήρθε και η πανδημία, παρά την δημοσιονομική ελευθερία και τα γεμάτα ταμεία, δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό για να συγκρατήσουν την ύφεση, να προστατεύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αποτρέψουν τα λουκέτα και τη νέα εκτόξευση της ανεργίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία είναι μια ειδική συνθήκη. Εν τούτης, επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα εργαλεία και οι δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση σήμερα για να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία είναι οι μεγαλύτερες που είχαν ποτέ ελληνικές κυβερνήσεις τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτά λοιπόν είπε πριν από λίγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως βλέπετε, η ομιλία του ακόμα εξελίσσεται. Θα συνδεθούμε ζωντανά για να πάρουμε μια ακόμη γεύση. Ούτε η οικονομική δραστηριότητα υποστηρίζουν. Το αντίθετο. Το μοναδικό σχέδιο που έχουν είναι αυτό της επίθεσης στους εργαζόμενους και του αφανισμού, ναι, του αφανισμού των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Το μοναδικό σχέδιο που έχουν, αυτό της Επιτροπής Πισαρίδη, επαναλαμβάνει μονότονα τις απαρχαιωμένες τους απόψεις που βύθισαν τη χώρα στην ύφεση και στη λιτότητα και στη χρεοκοπία την περασμένη δεκαετία. Οι άνεργοι φταίνε για την ανεργία τους, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φταίνε για την κακή πορεία της οικονομίας, οι εργαζόμενοι φταίνε γιατί δεν είναι ευέλικτοι. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε κάτι. Η συνθήκη που ζούμε είναι έκτακτη, αλλά η απάντηση πρέπει να είναι μόνιμη. Και την απάντηση δεν μπορούν να τη δώσουν αυτοί που τους ξεπέρασε η ίδια ιστορία. Αυτοί που σήμερα υποκρίνονται ότι είναι κάτι άλλο. Η απάντηση λοιπόν δεν θα έρθει από αυτούς που τα λένε, αλλά από αυτούς που τα εννοούν. Φτάνει πια με την εικονική πραγματικότητα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αυτό που θέλουν είναι απλό, πολύ απλό. Μία ζωή με ασφάλεια σε μία κοινωνία με δικαιοσύνη. Για να μειωθούν οι κραυγαλαίες κοινωνικές ανισότητες, για να επιστρέψει το αίσθημα της ασφάλειας στην εργασία, για να έχει μέλλον και προοπτική η νέα γενιά αυτού του τόπου. Φίλες και φίλοι, σήμερα η Ελλάδα πρέπει να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε με ασφάλεια τα βήματα προς το μέλλον, πρώτα απ' όλα πρέπει να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε. Ας κάνουμε λοιπόν κάποιες παραδοχές. Είναι απαραίτητες για να προχωρήσουμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν σήμερα από το βήμα της Δέθχελ Έξπο να καταθέσω στο δημόσιο διάλογο τρεις κρίσιμες παραδοχές. Παραδοχή πρώτη. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα βίωσε μια απίστευτη οικονομική περιπέτεια εξαιτίας του χρέους και των ελλειμμάτων.
Στην προηγούμενη κρίση, η Ευρώπη επέμενε πεισματικά σε συνταγές λιτότητας και δημοσιονομικής ασφυξίας. Σήμερα, μετά την πανδημία, κινητοποιεί μηχανισμούς δαπανών από τα κράτη προς τις οικονομίες και αποφασίζει επιτέλους μία μορφή αμοιβαιοποίησης του χρέους. Όταν εμείς το προτείναμε αυτό το 2015, μας χαρακτήριζαν εξτρεμιστές. Σήμερα το χρέος δεν είναι καν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Στο επίκεντρο και σωστά είναι το πώς θα κρατήσουμε όρθιες τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Με επεκτατική πολιτική, με ενέσεις ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, με δημόσιες κυρίως επενδύσεις. Αυτά λοιπόν από την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί, κυρίες και κύριοι, η είδηση του θανάτου της δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ruth Ginsburg. Πρόκειται για μια εμβληματική φυσιογνωμία που είχε κάνει πολυετείς αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών. Η απώλειά της τώρα αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μεταβολή των πολιτικών ισορροπιών στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η Ruth Bader Ginsburg υπήρξε για τους υποστηρικτές της φάρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο θάνατος του μακροβιότερου μέλους του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Οι σημαίες σχηματίζουν μεσίστιες στο Λευκό Οίκο και έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο. Επί 27 χρόνια ως μέλος του κορυφαίου οργάνου του Αμερικανικού Συστήματος Δικαιοσύνης, η Ginsburg έδωσε μάχες για τη χειραφέτηση των γυναικών, στρατευμένη σε ζητήματα κοινωνικής προόδου όπως οι αμβλώσεις. If you want to be a true professional, you will do something outside yourself, something to repair. Η Ginsburg είχε βάλει στο στοχαστρό της ούκο λίγες φορές τον Ντόναλντ Τραμπ και τις πολιτικές του, προκαλώντας την οργή του. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε διαφορετικό τόνο στο άκουσμα των δυσάρεστων νέων. Όμως η απώλεια της προοδευτικής δικαστικού δίνει στον Τραμπ την ευκαιρία να διευρύνει ακόμα περισσότερο τη συντηρητική πλειοψηφία στο εναμελές ανώτατο δικαστήριο πριν τις εκλογές, σενάριο που έχει εξοργήσει τους δημοκρατικούς. Let me be clear that the voters should pick the president. Συγκλονισμένη δήλωσε η Χίλαρη Κλίντον για το θάνατο της Ginsburg, που διορίστηκε επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον. It's also a reminder that, you know, she stood on the side of moving us toward a more perfect union. Η Ginsburg έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Open My Cinema με την κωμωδία Marley, ένας μεγάλος μπελάς, με την Jennifer Aniston και τον Owen Wilson. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.